Λοιπόν, Μέρη, τι είχαμε προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής για τα εργατικά δυστυχήματα, το νέο δυστύχημα που σημειώθηκε πριν από μερικές ημέρες στο Ρέθυμνο, και να πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των οικοδόμων του Ρεθύμνου, τον κύριο Στάθη Λουκάκη, και να δούμε μαζί του ακριβώς και τον προβληματισμό που υπάρχει, έτσι, για τα απανωτά περιστατικά. Κύριε Λουκάκη, καλησπέρα σας. Μας ακούει? Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Σας ακούω πάρα πολύ αχνά. Ωραία. Να ζητήσουμε τη βοήθεια λοιπόν από τους τεχνικούς μας εδώ να αποκαταστήσουν τον ήχο. Να πούμε βεβαίως ότι το ατύχημα, το δυστύχημα για το οποίο θα συζητήσουμε, σημειώθηκε στις 23 του μήνα Δεκέμβρη. Προπαραμονή των Χριστουγέννων το πρωί στην περιοχή του Ατσιπόπουλου, εκεί όπου φαίνεται πως ένας λάθος χειρισμός, ή τουλάχιστον τα στοιχεία που ήξερα, κύριε Λουκάκη, έλεγαν για ένα λάθος χειρισμό από ένα μηχάνημα το οποίο χτύπησε τον άτυχο εργαζόμενο, ο οποίος ουσιαστικά ήταν στην πρώτη του μέρα, σωστά? Ακριβώς, με την ευκαιρία βέβαια που μου δίνεται και την ευκαιρία της αυτής της νέας χρονιάς να ευχηθώ σε όλους σας και σε όλους τους συναδέλφους, σε όλους τους εργαζόμενους, υγεία, δύναμη και πάλι απ' όλα μια χρονιά αγωνιστική με κατακτήσεις. Λοιπόν, κύριε Λουκάκη, φέτος στο Ρέθυμνο... Για άλλη μια φορά, με τραγικό τρόπο επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος για την σχεδιασμένη, εντός πολλών εισαγωγικών, αμέλεια των εργοδοτών και του κράτους για να πάρουν τα αναγκαία μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής στους χώρους δουλειάς. Για τον αποδεκατισμό της επιθεώρησης εργασίας πανελλαδικά και εδώ στο Ρέθυμνο, που είναι παντελώς απούσα από τους χώρους δουλειάς. Τι προσωπικό έχει η επιθεώρηση εργασίας στο Ρέθυμνο, κύριε Λουκάκη? Υπάρχει προσωπικό? Δεν σας άκουσα. Δεν μας ακούει καλά. Υπάρχει προσωπικό στην επιθεώρηση εργασίας στο Ρέθυμνο? Στην επιθεώρηση εργασίας υπάρχουν δύο εργαζόμενοι που καλά-καλά δεν προλαβαίνουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές εργασίες, πόσο ακόμα για να βγουν για επιθεώρηση στους χώρους δουλειάς. Αν δεν κάνω λάθος, κύριε Λουκάκη, φέτος στο Ρέθυμνο το 2023 στο Ρέθυμνο καταγράφησαν τουλάχιστον 5 θανατηφόρα ατυχήματα. 5 εργοδοτικές δολοφονίες, γιατί όλα τα ατυχήματα αυτά ήταν δολοφονίες. Και πανελλαδικά κάθε χρόνο, χρόνο με το χρόνο, αυξάνονται οι δολοφονίες στους χώρους δουλειάς. Αναφορικά το 2022 οι δολοφονίες στους χώρους δουλειάς ήταν, αν θυμάμαι καλά, 104, και το 2023 έκλεισε με 168 δολοφονίες στους χώρους δουλειάς. Τώρα, πώς μπορούμε να σταματήσουμε αυτό? Είναι το 2023 μια χρονιά ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα εργατικά δυστυχήματα και ατυχήματα, γιατί εκτός από τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, έχουμε και αρκετούς ανθρώπους που τραυματίστηκαν, και μάλιστα αρκετοί από αυτούς πάρα πολύ βαριά. Βέβαια, από ό,τι άκουσα, πώς μπορεί να σταματήσει αυτό? Δυστυχώς και εδώ στο νομό δεν υπάρχει τεχνικό κλιμάκιο για τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινή στους χώρους δουλειάς. Κράτος και εργοδότες θεωρούν κόστος τα μέτρα προστασίας της ανθρώπινης ζωής, και γι' αυτό το λόγο δεν παίρνουν και κανένα μέτρο για την εφαρμογή τους με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων. Και πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι γίνονται ηφηγένεια πραγματικά στο βωμό της καπιταλιστικής ανάπτυξης. Κύριε Λουκάκη, εσείς τι μήνυμα θέλετε να δώσετε στους εργαζόμενους στο Ρέθυμνο? Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω στους εργαζόμενους είναι, και εν όψη της απεργίας που είναι η πρώτη πανελλαδική μεγάλη απεργία των οικοδόμων στις 31 του Γενάρη, να συσπηρωθούν στα σωματεία μας και με τον αγώνα μας και τη δύναμή μας θα επιβάλλουμε το δίκαιο μας στους χώρους δουλειάς.
Είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Λουκάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη σύνδεση με τα όποια προβλήματά της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, Μπάμπη, ο εργαζόμενος να νιώθει ασφαλής όταν πηγαίνει στο χώρο εργασίας του και βεβαίως ασφαλής να επιστρέφει και στο σπίτι του. Είναι απαράδεκτο να φεύγεις το πρωί για να πας στη δουλειά και να μην ξέρεις πώς θα γυρίσεις το βράδυ πίσω. Βεβαίως. Και είναι και απαράδεκτο να μιλάμε τόσα χρόνια και να μην αλλάζει τίποτα μέρη για την τόσο υποστελεχωμένη επιθεώρηση εργασίας. Έτσι που πρακτικά δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Είναι ελάχιστοι και χωρίς και ιδιαίτερα έτσι μέσα και ούτε καν οχήματα. Οπότε πώς να κάνουν τη δουλειά, πώς να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους. Και σε ένα νησί το οποίο έχει χιλιάδες επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις από τον τουριστικό τομέα μέχρι βεβαίως και τον πρωτογενή, αλλά και τους υπόλοιπους κλάδους. Mm-hmm. Πρέπει οπωσδήποτε να στελεχωθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, αν θέλουμε πραγματικά να προστατέψουμε τα δικαιώματα των υπαλλήλων και των εργαζομένων γενικότερα. Έτσι ακριβώς.